και στη συνέχεια για να μην έχουμε και κόστος μεγάλο και να μην κόβουμε και πολλά δέντρα για να φτιάχνουμε χαρτί. Δεξιά μας βλέπετε ένα γνωστό τοπίο, τη Βοηδοκοιλιά, με εξαιρετική ζωγραφική ιστότητα. Σε εδώ, σαν φωτογραφία. Να πούμε και δύο λόγια για το σύλλογο. Ποιοι είμαστε και πώς λειτουργούμε. Αριστερά βλέπετε τη σύνθεση που προέκυψε από τις εκλογές του Μάη που πέρασε. Να πω δύο λόγια πώς λειτουργούμε σαν ομάδα με συλλογική δράση, η οποία δεν θέλουμε να την περιορίσουμε ούτε στα πέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ούτε καν στη Γενική Συνέλευση. Συμπεριλαμβάνει τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου, τις ιδέες τους και τις προτάσεις τους θέλουμε να αξιοποιούμε. Στην ουσία, το Διοικητικό Συμβούλιο είμαστε κάποιοι από εσάς, δεν θα λέω θα είναι κάποιοι άλλοι. Είμαστε κάποιοι από εσάς, τίποτα ιδιαίτερο. Φτιάξαμε ένα καινούριο καταστατικό, κανένα πρόσωπο πια δεν θα μπορεί να έχει αξίωμα μόνιμο ισόβιο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Υπάρχουν θητείες, αναντικατάσταση δεν υπάρχουν, όσοι υπάρχουν είναι στα νεκροταφεία οι περισσότεροι. Προσπαθούμε να χρηματοδοτούμε τις δράσεις μας με το παίρνοντας λίγα από πολλούς, δηλαδή βγάζουμε ένα βιβλίο με το μικρότερο δυνατό κόστος, αυτό το βιβλίο θα βγάλει το επόμενο. Θέλουμε να έχουμε μια διοικητική αυτοτέλεια και διοικητική αυτοτέλεια χωρίς οικονομική αυτοτέλεια δεν υπάρχει. Έχουμε υπολογίσει λοιπόν με 80 ταμιακά εντάξει, 80% ενεργά μέλη, κάνουμε αρκετές εκδηλώσεις, λειτουργούμε πολύ καλά, διότι περισσότερη εργασία γίνεται εθελοντικά και δεν έχει κανένα κόστος για το σύλλογο. Δεν έχουμε ως σύλλογος πολιτικές προτιμήσεις και εξαρτήσεις. Όπως είπαμε, η λειτουργία μας και η διακίνηση είναι διαφανής, η ιστοσελίδα μας λίγο και είναι υποαναμόρφωση, προς το τέλος του χρόνου θα βλέπετε όλοι τι δώσατε στο σύλλογο και πού πήγε. Μέχρι ένα ευρώ θα είναι αναρτημένο και θα μπορεί ο καθένας να ελέγχει οτιδήποτε έχει σχέση με τη λειτουργία του σύλλογου. Τέλος, δίνουμε δημοσιότητα στις ενέργειες που κάνουμε. Ό,τι στέλνουμε σε κάποιο φορέα, κάποιο υπόνοιμα, ό,τι μιλάμε με τον, ό,τι μιλούσαμε με τον Δήμαρχο τον Δημήτρη Καφαντάη, ό,τι θα μιλάμε με τον Παναγιώτη Καρβέλα. Αναρτώνται και δημοσιεύονται. Τίποτα δεν μένει στο μεταξύ μας. Όλα είναι στο διαδίκτυο αναρτημένα. Θέλουμε τη συνεργασία με όλους τους συλλόγους, η παρουσία της κυρία Κορνάλη το δείχνει, η πολιετή συνεργασία με τους συλλόγους της Μεθόνης. Θα το επεκτείνουμε σε όλο το Δήμο Πύλου Νέστορα. Συνεργαζόμαστε με φορείς που έχουν πολιετή δραστηριότητα σε θέματα που μας ενδιαφέρουν. Για παράδειγμα, η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Προβάλλουμε αποτελεσματικά τις δράσεις μας, αναζητούμε χορηγίες όπου μπορούμε. Είμαστε, το είπε και ο Διονύσης, αποδέκτες μιας σημαντικής χορηγίας και δεν έχει σημασία το ποσό που δεν είναι μικρό για μας. Σημασία έχει αυτός ο χορηγός ότι χρηματοδοτεί εξαιρετικά έργα πολιτιστικά σε όλη την Ελλάδα. Και είναι τιμή μας που πήραμε και εμείς χορηγία, ένα σύλλογος που απλά και μόνο έστειλε το τι έχει κάνει μέχρι σήμερα. Τίποτα άλλο. Καμία προσωπική γνωριμία, κανένας ενδιάμεσος, μόνο μια επιστολή και ένα υπόμνημα προς το Σύλλογο Αιγαίου. Το κυριότερο, προσπαθούμε να συγκροτήσουμε ένα δίκτυο υποστήριξης από ερευνητές, πανεπιστημιακούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Είναι σε διαδικασία, έχουμε κάνει αυτό το δίκτυο, δεν θα πούμε σήμερα ούτε με ποιους νοτούς, δεν θα πούμε θα, όταν το κάνουμε θα πούμε ότι κάναμε αυτό. Θα κλείσω την παρουσία του Συλλόγου με τις σχέσεις μας με τις δημόσιες και δημοτικές αρχές. Έχουμε και το Δήμαρχο εδώ. Οι σχέσεις μας είναι θεσμικές. Πέραν των προσωπικών σχέσεων, όταν μιλάμε ως σύλλογοι, ως σύλλογος και ως δημόσια δημοτική αρχή, μιλάμε θεσμικά. Επομένως, κάνουμε ό,τι προσπάθειες κάνουμε, ό,τι μπορούμε, λέμε την άποψή μας. Δεν θεωρούμε ότι κατέχουμε τη γνώση
ούτε την, αυτά που πρέπει να γίνουν, ότι είναι μονοπόλιο δικό μας, λέμε την άποψή μας, δεν τα μπορούμε να τα εφαρμόσουμε, δεν έχουμε την νομιμοποίηση την πολιτική. Την πολιτική νομιμοποίηση την έχουν οι δημοτικοί και τοπικοί άρχοντες. Έχουν όμως και την ευθύνη. Την νομιμοποίηση δεν πάει ούτε και ευθύνη. Για να τα κάνουν σωστά και χωρίς παραλήψεις. Ο Σύλλογος, όπως είπαμε, δεν εμπλέκεται στα πολιτικά και προβάλλουμε και προωθούμε τις δράσεις μας με κάθε πρόσφορο μέσο. Με συγκεντρώσεις, με δημοσιεύσεις αν είναι αναγκαίο, με διαμαρτυρίες ακόμα αν είναι αναγκαίο και με διαφωνίες αν είναι αναγκαίο. Πριν τελειώσουμε, θα σας πω δύο λόγια για την επόμενη εκδήλωσή μας που θα γίνει στις 26 Αυγούστου στις 8.30 εδώ πάλι και θα έχει θέμα περιβαλλοντικό. Έχει λίγο δραματικό τίτλο, Μεθόνης ως προστασία του φυσικού τοπίου και απειλές υποβάθμισης του. Αλλά νομίζω αν δείτε λίγο την παραλία πως είναι τώρα, αξίζει αυτό το σώσ. Δικαιολογία αυτό το σώσ. Πρέπει να πάρουμε άμεσα μέτρα. Υπάρχει μια μελέτη που έχει ανατεθεί που πρέπει να την αξιολογήσουμε. Το ξέρει και ο κ. Πετρόπουλος, την ξέρει την μελέτη και ο Δήμαρχος Επιτόπιος την ξέρει. Αυτή η εκδήλωση θα έχει βασικό μιλητή τον πρόεδρο του φορέα διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής Νατούρα, τον καθηγητή της Γεωπονικής Σχολής, κ. Γεράσιμο Άρα. Πριν από την ομιλία θα προβληθεί μία μικρή δεκάλεπτη ταινία από την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού για το εμφιαλωμένο νερό και το περιβάλλον. Αυτό το πλαστικό πουτυκαλάκι που πίνουμε, άμα το ψάξουμε λίγο, χρειάζεται να το προσέξουμε. Θα το ακούσουμε και θα το κουβεντιάσουμε. Θα γίνει μια μικρή τοποθέτηση δική μου για τα τοπικά προβλήματα και τοποθετεί σε εκπροσώπων τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων, συλλόγων και πολιτών. Και ο συντονιστής εκδήλωσης θα είναι ο αντιπρόεδρος Νίκος Ζαχαριάδης. Και σας στέλνουμε όλους παρόντες, είναι μια σημαντική εκδήλωση και πραγματικά θα πιστεύω ότι θα έχει ενδιαφέρον και θα έχει και ουσία. Μην ξεχνάτε, δεν πρέπει να ξεχνάμε όλοι, ότι το μέλλον του τουρισμού θα έχει πολύ περιβαλλοντικό περιεχόμενο. Και θα πρέπει να το προσέξουν και οι επιχειρηματίες και οι τοπικοί φορείς και όλοι μας. Σας ευχαριστούμε όλους. Δεν θα κόψουμε κορδέλα, δεν έχει νόημα. Την κόβουμε ηλεκτρονικά λοιπόν την κορδέλα και μπορούμε να περάσουμε στην αίθουσα να δούμε παρέα αν έχει τον χρόνο για τις πυραβούλες και να συνεχίσουμε. Απλώς πριν τελειώσω και τελειώσω τόσο δύο λεπτά. Θέλω να πω πώς είναι η έκθεση στη μένη. Μπαίνοντας απ' έξω, βλέπετε δύο σημαντικά έργα. Το ένα το είδαμε στην αρχή για το κάστρο της Βρεθόνης και δίπλα για το πρώτο σχέδιο πολιτιστικό που έγινε στην Ελλάδα, πάλι από την Γαλλική Αποστολή, ήταν της Βεθόνης με την υπογραφή του Καπολίστρια. Θα το δείτε. Όπως μπαίνουμε λοιπόν αριστερά μας βλέπουμε την Πύλο, στο κέντρο πίσω είναι η Κορώνη, συνεχίζει η Βεθόνη και τελειώνουμε με δύο ταμπλόγια των περιγέτο τοπογράφων που σας είπα που δείχνει την καθημερινότητα γενικά στην Ελλάδα της ζωής. Θέλω να πω δύο λόγια ακόμα που ξέχασα. Η Μεθόνη δεν έχει πολλά σχέδια εκεί από τη Βενετοκρατία, σκοπίμως, την όψη του Βενετοκρατία. Γιατί? Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα σχέδια που ελπίζουμε να τα κάνουμε μια ειδική έκθεση. Υπάρχουν θέματα πνευματικών δικαιωμάτων να τα διευθετήσουμε και ελπίζουμε όταν γίνει αυτή η έκθεση να είναι επαρκώς φωτισμένο και το κάστρο. Να το συνδυάσουμε αυτό και θέλουμε τη βοήθεια όλων να το αποκαταστήσουμε. Και για το καπολιστριακό και τελειώνω, είπαμε με τους δημόσιους φορείς η σχέση μας είναι θεσμική. Λέμε μπράβο όταν γίνεται αυτή η αποκατάσταση του καποδιστριακού, στενοχωριόμαστε όμως όταν βλέπουμε να λείπει εξοπλισμός και το λέμε και αυτό,
και στενοχωριόμαστε ακόμα περισσότερο όταν δεν υπάρχει προστασία και βλέπουμε, κύριε Δήμαρχε, λίγο το καποδιστριακό να γίνεται πάρκινγκ σιγά σιγά. Θα ήθελα την προσοχή, αλλά και εμείς ο Σύλλογος δεν θα μείνουμε στα δρομένα χέρια και για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.